Στη συζήτηση επί της αρχής προχτές, είχαμε επισημάνει ότι στις επόμενες συνεδριάσεις θα φανεί πού είναι η πραγματική διαχωριστική γραμμή μεταξύ συντήρησης και πρόοδου. Θα φανεί ποιοι είναι με τις ανάγκες των πολλών και ποιοι με τα συμφέροντα των λίγων. Η ακρόαση των φορέων εχθές υπήρξε ιδιαίτερα αποκαλυπτική. Φάνηκαν οι δύο κόσμοι. Φάνηκε ποιος νοιάζεται πραγματικά για τα πανεπιστήμια μας και ποιος αποβλέπει στην εκμετάλλευσή τους και σε ευκαιρίες για business. Από τη μια είχαμε εκπροσώπηση των φορέων της αγοράς. ΣΕΒ και επιμελητήρια δήλωσαν ένθερμοι υποστηρικτές του νομοσχεδίου, αναμασώντας πολλές φορές verbatim τα non-paper της κυβέρνησης. Φάνηκε ότι προσδοκούν πολλά ωφέλη από την ιδιωτικοποίηση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και μέσα από τα δημόσια πανεπιστήμια και μέσα από τα ιδιωτικά που έρχονται. Ωφέλη από υψηλό επίπεδο έρευνα, από τα δημόσια κυρίως, και ωφέλη από φθηνό και ευέλικτο εργατικό δυναμικό υψηλής εξειδίκευσης, χαμηλών προσδοκιών και μηδενικών δικαιωμάτων, τόσο από τα δημόσια όσο και από τα ιδιωτικά. Από την άλλη, οι φορείς τους οποίους αφορά με άμεσο τρόπο αυτό το νομοσχέδιο, αφορά την ίδια τους τη ζωή, εκπροσωπήθηκαν από μόλις δύο φοιτητικούς συλλόγους και ομοσπονδίες εργαζομένων. Ήταν και οι μόνοι που μετέφεραν ζωντανή την εμπειρία τους από το Πανεπιστήμιο σήμερα. Τις πραγματικές αγωνίες τους διέλυσαν την κυβερνητική προπαγάνδα και την ψεύτικη εικόνα που φιλοτεχνείται τόσα χρόνια. Μίλησαν με πραγματικά γλαφυρό τρόπο για το πού έχει φτάσει σήμερα το Πανεπιστήμιο. Το Πανεπιστήμιο της αγοράς που τρέχει 30 χρόνια τώρα πάνω στις ράγες της Μπολόνια, κυρίες και κύριοι της αντιπολίτευσης. Μίλησαν για τον άδικο και αντικοινωνικό χαρακτήρα αυτού του νομοσχεδίου, για το τι θα φέρει στις σπουδές τους, στην εργασία τους και στη ζωή τους. Βέβαια, έλειψαν αρκετοί. Έλειψαν οι μεταπτυχιακοί φοιτητές που έχουν γευτεί για τα καλά τι σημαίνει σπουδάζομαι δίδακτρα. Έλειψαν οι υποψήφιοι διδάκτορες που ζουν στο πετσί τους τι σημαίνει να κάνει σήμερα διδακτορικό. Έλειψαν οι μεταδιδάκτορες και κάθε λογή συμβασιούχοι που στηρίζουν το διδακτικό και ερευνητικό έργο στα πανεπιστήμια μας με πραγματικά εξυφθελιστικές αμοιβές και άθλιες σχέσεις εργασίας. Έλειψαν οι γονείς που αγωνιούν και αγωνίζονται μαζί με τα παιδιά τους για να στηρίξουν την πορεία τους προς το πανεπιστήμιο προσδοκώντας μια καλύτερη ζωή για αυτά. Το ΚΚΕ εκφράζει ακριβώς αυτή τη μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία που μπορεί να υποεκπροσωπείται στη Βουλή και στις Επιτροπές, αλλά που επί δύο ολόκληρους μήνες διαδηλώνει και δηλώνει ενάντια στην ίδρυση και λειτουργία ιδιωτικών πανεπιστημίων με ή χωρίς συνταγματική αναθεώρηση, κύριες και κύριοι της αντιπολίτευσης, ενάντια στην επιβολή διδάκτρων σε οποιοδήποτε πρόγραμμα σπουδών, σε οποιοδήποτε κύκλο, ενάντια στις πολλές και διαφορετικές μορφές επιχειρηματικής δράσης στο δημόσιο πανεπιστήμιο τόσα χρόνια. Η τοποθέτησή μας και επί των άρθρων σήμερα εκκινεί από τη θέση ότι η ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων από τη μια και η ιδιωτικοποίηση του δημόσιου πανεπιστημίου από την άλλη είναι οι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος, του Πανεπιστημίου της Αγοράς. Η εμπορευματοποίηση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και της έρευνας είναι αναπόσπαστο μέρος και όχι αναπόσπαστο μέρος της λειτουργίας των πανεπιστημίων και όχι παράλληλη δραστηριότητα, όπως φαίνεται να πιστεύετε και όπως προκύπτει από τον τρόπο που νομοθετείτε, κυρίες και κύριοι της κυβέρνησης. Με την ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων, έστω και ως παραρτήματα, μέχρι την αναθεώρηση λέτε, καταφέρετε ένα ισχυρό πλήγμα στη δωρεάν και δημόσια τριτοβάθμια εκπαίδευση. Κάνετε την αδικία νόμο, καταργείτε τον ενιαίο τρόπο εισαγωγής
υψώνεται κι άλλα τείχη ανάμεσα στα παιδιά της λαϊκής οικογένειας και τη μόρφωση. Εισάγεται δίδακτρα και ανταποδοτικότητα και στα δημόσια. Παραβιάζεται το Σύνταγμα με προκλητικό τρόπο. Ενισχύεται, λέτε, το Δημόσιο Πανεπιστήμιο. Τι κάνετε όμως τα αλήθεια? Πρώτον, προετοιμάζεται το έδαφος για αυτονόμηση των δημόσιων πανεπιστημίων από την κρατική χρηματοδότηση. Ακόμα και σε επίπεδο σχολής, στο άρθρο 46, λέτε ότι η κοσμητεία οφείλει να αναζητά πόρους. Αυτό εννοείται πραγματικά απελευθέρωση από τη γραφειοκρατία, την κρατική γραφειοκρατία. Δεύτερον, προετοιμάζεται το έδαφος για υποδοχή των ιδιωτικών και των συμπράξεων δημόσιων και ιδιωτικών πανεπιστημίων με τη μορφή νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου. Αυτό εννοείται απελευθέρωση από το κρατικό μονοπόλιο. Πιο συγκεκριμένα, κάνετε ακόμα πιο αυταρχικό το ήδη βαθιά αντιδημοκρατικό μοντέλο διοίκησης του νόμου Καραμέως με τα Συμβούλια Διοίκησης. Μεταφέρετε αρμοδιότητες από συλλογικά σε μονοπρόσωπα όργανα. Βλέπετε, δεν μπορεί τα ιδιωτικά να διοικούνται από διοικητικά συμβούλια και τα πανεπιστήμια από συγκλήτους και συνελεύσεις. Άλλο, διευκολύνεται τα διάφορα προγράμματα σπουδών. Κοινά, minor, μικρής διάρκειας. Αυτά δηλαδή που ήδη έχει προβλέψει ο νόμος Κεραμέως, ο νόμος πλαίσιο, με κύριο στόχο την προσέλκυση πελατείας από το εξωτερικό και φυσικά διδάκτρα. Και βέβαια, δεν είναι τα δίδακτρα που θα έρχονται μόνο από τους ξένους φοιτητές. Ανοίγεται την πόρτα για δίδακτρα στα προπτυχιακά προγράμματα σπουδών μέσω των αλλογενών αλλοδαπών φοιτητών. Βάζετε τα τμήματα να τιμολογήσουν τα προγράμματα σπουδών τους. Τα εισάγεται έτσι σιγά σιγά στην κουλτούρα των διδάκτρων και της ανταποδοτικής λειτουργίας. Και αυτό θα γίνει εις βάρος των δωρεάν σπουδών, ό,τι και να λέτε. Έχει γίνει αλλού στον κόσμο, δεν είστε οι πρώτοι που το κάνετε. Εισάγεται, το έχετε πει κιόλας ότι έχουμε μείνει πίσω, εισάγεται τη διαφοροποίηση τελών φοίτησης στα μεταπτυχιακά. Άλλα για εντός φοιτητές από χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης, άλλα για φοιτητές από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, άλλα για τους ημιδαπούς, δεν έχουμε καταλάβει. Στις σκανδιναβικές χώρες που τόσο θαυμάζετε, κυρίες και κύριοι του ΠΑΣΟΚ, αυτή η λογική έχει οδηγήσει σε αποκλεισμό των ντόπιων, γιατί δεν φέρνουν έσοδα. Αυτά έχει η αριστεία της τσέπης. Και να διευκρινίσουμε και κάτι ακόμα. Εμείς εδώ πέρα δεν θα αμφισβητήσουμε ότι θα κάνουν τζίρους. Δεν θα τσακωθούμε για το αν θα φέρουν κέρδη αυτές οι δραστηριότητες. Ούτε θα τσακωθούμε για το πόσο πετυχημένη εμπορικά μπορεί να είναι κάθε κίνηση. Εμείς λέμε ότι αυτά τα κέρδη δεν θα καλύψουν ανάγκες των φοιτητών και των εργαζομένων. Αργά ή γρήγορα θα τους ζητήσετε να βάλουν και αυτοί το χέρι στην τσέπη για να έχουν, αν θέλουν, και αυτοί όσα έχουν αυτοί που πληρώνουν. Αυτή είναι η αλήθεια. Αυτή είναι η νόμη της αγοράς. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Επιταχύνεται τη μετάβαση από τα επαγγελματικά δικαιώματα στα προσόντα. Αυτό δηλώνει και ο ρόλος του ΕΟΠΕΠ σε διάφορα επίπεδα. Διαλύεται επιστημονικά αντικείμενα και τα αντικαθιστάται με ad hoc συλλογές δεξιοτήτων και προσόντων. Αθροίσματα. Αυτό φαίνεται και στην αναγνώριση μέρους των σπουδών, που προβλέπεται στα άρθρα για τον ΔΟΑΤΑΠ, και στην αναγραφή κατεύθυνσης στον τίτλο σπουδών που εισάγεται. Επίσης, εισάγεται τη λογική των κατά παραγγελία προγραμμάτων σπουδών, στο άρθρο 67. Τι άλλο μπορεί να σημαίνει αυτό που λέτε συνεργασία με διεθνή κέντρα σε προγράμματα σπουδών? Ενισχύεται βέβαια με κάθε τρόπο η επιχειρηματική δραστηριότητα. Εδώ είναι το τέμ. Δηλαδή, η μετατροπή των ίδιων των πανεπιστημίων, των ίδιων των δημόσιων πανεπιστημίων, σε επιχειρήσεις και η συμμετοχή τους σε επιχειρηματικά σχέδια. Με πολλούς τρόπους εδώ πέρα. Πολλά τα άρθρα που αφορούν αυτή την εξέλιξη. Διευκολύνεται η επιχειρηματική λειτουργία των κέντρων διαβίου μάθησης, της εταιρείας αξιοποίησης και φυσικά των ΕΛΚΕ, της Ναυαρχίδας, έτσι, της επιχειρηματικής λειτουργίας στα πανεπιστήμια, για την ώρα τουλάχιστον. Ο όρος μεταφορά τεχνολογίας, καινοτομίας και νεοφυείους επιχειρηματικότητας πραγματικά διατρέχει όλο το νομοσχέδιο και δεν αφήνει κανένα περιθώριο παρερμηνίας για το που πάει.
Σε αυτή τη μονάδα υποτάσσεται η έρευνα στα πανεπιστήμια με όποιον τρόπο και αν εκτελείται και υπό οποιοδήποτε σχήμα. Είτε πρόκειται για Ινστιτούτα, για πανεπιστήμια, για τα ΠΑΚΕΚ, τα Πανεπιστήμια Καινοτομίας και Έρευνας, Πανεπιστημιακά Κέντρα Έρευνας και Καινοτομίας, για spin-off, για startup. Εντάσσεται την επιχειρηματική δραστηριότητα των μελών ΔΕΠ στα κριτήρια εκλογής και εξέλιξης. Αυτό, ξέρετε, είναι πάρα πολύ σοβαρό. Καταλαβαίνουμε πλήρως γιατί το κάνετε και ξέρουμε, γνωρίζουμε πολύ καλά και τα επιχειρήματά σας, αλλά με αυτόν τον τρόπο πρέπει να ξέρετε ότι χτυπάτε τα θεμέλια της διαδικασίας παραγωγής νέας γνώσης. Γιατί ως κριτήριο ανάπτυξής της τίθενται η εμπορική καινοτομία και το προσδοκόμενο κέρδος και όχι η κοινωνική ανάγκη ή το κοινωνικό όφελος. Επίσης, εντείνεται την επιχειρηματική λειτουργία στο ΔΕΠ και με άλλους τρόπους, ακόμα και με την απελευθέρωση των αμοιβών. Ξέρετε, τώρα, και αυτό τώρα απευθύνομαι σε συναδέλφους, τώρα είναι πιο επίκαιρο παρά ποτέ το αίτημα για πλήρη και αποκλειστική απασχόληση στο ΔΕΠ. Το επόμενο βήμα αυτονομίας, ξέρετε, θα είναι να περάσει η μισθοδοσία στα ίδια τα ιδρύματα. Όπως γίνεται αλλού, όπως προβλέπετε στα νομικά πρόσωπα πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, τα ιδιωτικά που φέρνετε, και φυσικά στο όνομα της ισοτιμίας, ισονομίας και του fair play. Εφόσον είμαστε σε μια ανταγωνιστική αγορά, πρέπει να παίζουμε τους ίδιους όρους, έτσι. Επίσης, τσακίζεται κι άλλο τα δικαιώματα των ερευνητών και ειδικά των postdoc. Τους λέτε, αν δεν θέλουν να εφίστανται τη φορολογία της αμοιβής με τον μπλοκάκι και έτσι όπως διαμορφώθηκε από τον πρόσφατο νόμο για τους αυταπασχολούμενους, μπορούν να αμείβονται με υποτροφία. Εργαζόμενοι υψηλών προσόντων θα αμείβονται με υποτροφία. Τέτοια πρόοδος. Το πραγματικά προοδευτικό σήμερα είναι όλο αυτό το πολύτιμο δυναμικό να καλύπτονται από συλλογική σύμβαση εργασίας με αποδοχές αντάξιες των προσόντων και του σημαντικού έργου που προσφέρουν. Επίσης, διατηρείται την υποστελέχωση και την υποχρηματοδότηση. Δεν εξασφαλίζεται ούτε το 1:1, αυτό το θλιβερό και μίζερο 1:1, που δεν φτάνει να καλύψει τη γύμνια τόσων χρόνων από την αφέμαξη που υπέστησαν όλα αυτά τα χρόνια, αφού λέτε ότι πρέπει πρώτα να έχουν ολοκληρωθεί διαδικασίες εκλογής και που τρέχουν ήδη. Το σύγχρονο λοιπόν και προοδευτικό είναι μόνιμες θέσεις εργασίας σε όλες τις βαθμίδες και τις ειδικότητες. Και όχι να ανακαλείται στην υπηρεσία ομότιμους και αφυπηρετήσαντες, γιατί στοιχίζουν λιγότερο και γιατί με τις εξευτελιστικές συντάξεις που παίρνουν θα προστρέξουν βέβαια να υπηρετήσουν ξανά. Τρέχεται την ψηφιακή μετάβαση εις βάρος του διοικητικού προσωπικού. Αντί να κάνετε προσλήψεις και φυσικά τους εκπαιδεύετε όπου έχει αρχίσει αυτό το πράγμα στον ελεύθερο χρόνο του, Σαββατοκύριακα. Λεφτά δεν δίνετε, ό,τι και να λέτε. Η χρηματοδότηση παραμένει καθυλωμένη πολύ πίσω από τις ανάγκες και πολύ κάτω από τον πληθωρισμό. Σας το λένε όλα τα συμβούλια διοίκησης. Σας το λένε οι σύγκλητοι. Και από πάνω μειώνεται τη χρηματοδότηση με αντικειμενικά κριτήρια από το 80% στο 70%. Ακόμα και ο Προεδρεύων της Συνόδου των Βρετανίων, εχθές, παραδέχτηκε ότι αυτό έπρεπε να καθυστερήσει, λέει λίγο. Εμείς λέμε, από την αρχή είπαμε, ότι ο ρόλος της ΕΘΑΕ είναι αυτός. Είναι αντιδραστικός. Είναι να επιταχύνει την κατηγοριοποίηση μεταξύ των ιδρυμάτων και τότε και τώρα ζητάμε κατάργηση της ΕΘΑΕ. Οι υπόλοιπες δράσεις τώρα του Ελλάδα 2.0 που λέτε, τελειώνω κύριε Πρόεδρε, που λέτε ότι μέσω των οποίων θα εισρεύσει περί το 1 δισεκατομμύριο στα ιδρύματα, είναι ζεστό χρήμα για τις επιχειρήσεις και δεν αναφέρω μόνο στα ΣΔΙ, το είπαμε τις προάλλες. Βιομηχανικά, διδακτορικά, ερευνητικά κέντρα αριστείας. Όλα αυτά δεν θα αφήσουν τίποτα στα πανεπιστήμια που δεν το χρειάζονται οι επιχειρήσεις. Δεν θα πάει ούτε ένα ευρώ για εκπαιδευτικές ανάγκες, φοιτητική μέριμνα κτλ. Και επιπλέον, από τα ψίχουλα που δίνεται στις κρατικές σηματοδότησεις, από τα ψίχουλα, από τους ανεμικούς προϋπολογισμούς των ιδρυμάτων, δαπανάτε χρήματα, το λέει η έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, για την ίδρυση των πανεπιστημίων, γιατί θα έχει επιβάρυνση ο ΕΟΠΕ για παράδειγμα από αυτό, και τη διαφήμιση του Standing Greece. Και φυσικά επιτρέπεται τις κολεγές με τα ιδιωτικά, εντελώς κερδοσκοπικά, νομικά
πρόσωπα πανεπιστημιακής εκπαίδευσης με τη μορφή των οικολογίες μεταξύ δημοσίων ενώ και ιδιωτικών, με τη μορφή των νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου. Και επειδή, ξέρετε, η Ευρωπαϊκή Ένωση που τόσο στηρίζει την υπόλοιπη εδώ μέσα δεν αντέχει ανισοτιμίες και αδικίες, στη γνωστή λογική της εξίσωσης προς τα κάτω και της εμπορευματοποίησης των πάντων, αργά ή γρήγορα και τα δημόσια και τα ιδιωτικά θα διέπονται από κοινούς κανόνες χρηματοδότησης, παύλα ανταγωνισμού, ή μήπως όχι. Και θα έχουν ίσες ευκαιρίες πρόσβασης στο δημόσιο χρήμα, ή μήπως όχι. Αυτό επιτάσσει η Μπολόνια που έχετε στηρίξει όλοι και ο νεότευκτος ευρωπαϊκός χώρος εκπαίδευσης που όλοι ψηφίσατε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, εκτός από το ΚΚΕ. Για να κλείσω. Αυτοχρηματοδότηση και ανταποδοτικότητα. Αυτό λέει το νομοσχέδιο, αυτό φέρνει. Και ανταγωνισμός και όποιος αντέξει. Αυτό το νομοσχέδιο είναι αντικοινωνικό και αναχρονιστικό. Θα το καταψηφίσουμε στη Βουλή και θα το αντιπαλέψουμε με όλους τους τρόπους έξω από τη Βουλή, μαζί με όλες μας τις δυνάμεις και μαζί με την κοινωνική πλειοψηφία. Δεν υπερασπιζόμαστε το Δημόσιο Πανεπιστήμιο του χτες. Διεκδικούμε σήμερα σύγχρονα μορφωτικά και εργασιακά δικαιώματα. Σήμερα, γιατί όντως δεν μπορούμε να περιμένουμε άλλο, δεν πρέπει να χαθεί άλλος χρόνος, συμφωνούμε. Αλλά εμείς μιλάμε από τη μεριά της κοινωνικής πλειοψηφίας. Γι' αυτό, για να ανταγωνιστούμε από καλύτερες θέσεις για το πανεπιστήμιο που μας αξίζει, το πανεπιστήμιο των σύγχρονων αναγκών και δυνατοτήτων. Ευχαριστώ πολύ.